Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Δυτική Μακεδονία. Θα καλωσορίσουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Είτε στις 27 Απριλίου, είτε κάποια άλλη μέρα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με διάγγελμά του θα ανακοινώσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση των μέτρων περιορισμού που επέβαλε ο κορονοϊός. Πάμε να τις δούμε όλες τις εξελίξεις. Η οποία, βέβαια, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κυρίου Πέτσα, θα είναι μακρόσυρτη, δηλαδή θα τραβήξει πάρα πολύ μακριά, δεν θα γίνει άμεσα η άρση των περιοριστικών μέτρων. Είναι και πολύ φυσιολογικό. Σε πρώτη φάση, όπως και ακούσαμε και είδαμε, και συμβολικά θα λειτουργήσει ο χώρος της δικαιοσύνης, θα ανοίξουν 27 του μηνός ημέρα Δευτέρα τα υποθηκοφυλάκια, τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία. Μετά, μέσα στην εβδομάδα, περιμένουμε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, όπως σωστά ανέφερες, να δούμε ακριβώς τον όλο σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση και πώς θα γίνει σιγά σιγά η άρση των περιοριστικών μέτρων. Δημήτρη, αυτό ό,τι αφορά βέβαια την κουβέντα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για το τι γίνεται και πότε θα ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων, που τονίζουμε για ακόμη μια φορά, μην περιμένουν κάποιοι να γίνει μονομιάς. Θα γίνει πολύ προσεκτικά, θα γίνει μακρόσυρτα, θα πάρει βάθος χρόνου, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να μην έχουμε μπροστά μας τον κίνδυνο να υπάρχει εκ νέου μια έξαρση του κορονοϊού. Τώρα, σε επίπεδο παγκόσμιο, θα πρέπει να σταθούμε εδώ, γιατί η κουβέντα αυτή είχε ανοίξει εδώ και πολλές μέρες, σε ό,τι αφορά το ότι δεν ήταν λίγοι αυτοί που υποστηρίζαν ότι ο κορονοϊός είναι δημιούργημα εργαστηριακό. Σήμερα ήρθε η απάντηση που έδωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προς τον πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Τραμπ, τον οποίο είπε ότι προέρχεται από τα ζώα και δεν είναι κάποιο κομμάτι ενός εργαστηρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα πράγματα είναι ομαλά. Υπάρχει μια, έτσι θα έλεγα, πολύ καλή εικόνα. Δεν έχουμε κρούσματα νέα τα οποία θα πρέπει να μας δημιουργούν προβληματισμό. Είχαμε ένα θάνατο όμως θες, ενός 74χρονου από τη Δαμασκηνιά, που έφυγε στο νοσοκομείο Χέπα στη Θεσσαλονίκη. Μια άλλη εξέλιξη αρνητική κι αυτή. Κοίταξε, Δημήτρη, θα έχουμε και τέτοια συμβάντα. Δηλαδή, θα βλέπουμε κάποιους να βγαίνουν από τη μονάδα κρατικής θεραπείας και να επιστρέφουν μετά από κάποιες μέρες ξανά για νοσηλεία. Αυτά είναι ζητήματα, είναι μέσα στα όρια, ας πούμε, της πανδημίας. Το γνωρίζουν οι Έλληνες επιστήμονες, το γνωρίζουν οι γιατροί μας. Αυτή είναι μια καθημερινότητα την οποία θα τη βιώσουμε για πολύ καιρό ακόμη. Θέλω να δούμε όμως ότι πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε εμείς αυτό το τείχος που έχουμε υψώσει και σε καμία περίπτωση να μην το κρεμίσουμε, γιατί θα βρεθούμε μπροστά σε απρόβλεπτα, δυστυχώς τα οποία θα είναι αρνητικά. Ναι, γιατί είχαμε και, όπως αναφέρθηκες πριν, είχαμε και μια 55χρονη εργαζόμενη βοηθός θαλάμου της παθολογικής κλινικής του Μαμάτσιου, που είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό και ήταν σε κατοίκο περιορισμό, εισήχθη και νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο κατόπιν συνεννόησης με τους γιατρούς. Σε αυτό αναφερόμουν, αλλά δεν θέλησα να το δώσω, γιατί είναι μια εικόνα η οποία παραλλαντικά, παγκόσμια θα έλεγα, υπάρχει, υφίσταται, είναι μια καθημερινότητα. Μέχρι βέβαια να βρεθεί το πολυπόθητο εμβόλιο, μέχρι να βρεθεί το φάρμακο για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την πανδημία. Δημήτρη, σε γενικές γραμμές η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία είναι καλή. Να τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι η νομή που είναι στο κόκκινο της Δυτικής Μακεδονίας είναι η Κοζάνη και η Καστοριά. Αυτή είναι μια εικόνα. Τα Γρεβενά και η Φλόρινα είναι σε διαμετρικά αντίθετες καταστάσεις. Ας συγκριθούμε να παραμείνουν όσοι έχουν. Τώρα, να πούμε και κάποια πράγματα για το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ Κοζάνης, το οποίο επιμελήθηκε η συνάδελφος η Δέσποινα Γιαμαραντίδου, μέχρι σήμερα το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας έχει πραγματοποιήσει 150 διακομιδές θετικών κρουσμάτων. Να πούμε ότι το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας είναι στην Κοζάνη. Ναι. Από εκεί γίνεται όλος ο σχεδιασμός και η λειτουργία του ΕΚΑΒ, όπου διαχτυνώνεται και στα 5 νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, όπου γίνονται και οι μεταφορές, οι οποίες είναι κρίσιμες και οφείλουν να γίνουν αν χρειαστεί. Και ήταν σημαντική η συμβολή του ΕΚΑΒ όλη αυτή την περίοδο, στη μάχη και στην πρώτη γραμμή οι υπάλληλοι και εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος ο Θωμάς Σαραφίδης, και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Παρότι τις δύσκολες συνθήκες, ήταν μπροστά σε αυτή τη μάχη. Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια ένα κενό σε ό,τι αφορά το προσωπικό, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ναι, ναι. Ας ευχηθούμε η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα να καλύψει, να κλείσει αυτή την τρύπα, η οποία πραγματικά φάνηκε καθαρά αυτό το διάστημα ότι δεν έπρεπε να υπήρχε, για να μπορεί να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και το ΕΚΑΒ πραγματικά να μπορέσει να σταθεί χωρίς προβλήματα. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε
το χρειαζόμαστε, αν και θα το χρειαστούμε. Αυτό είναι σίγουρο, ας εκκληθούμε και να μην έχουμε μπροστά μας τέτοια περιστατικά το επόμενο διάστημα. Αυτό σε ό,τι αφορά βέβαια την εικόνα που παρουσιάζει τώρα η πανδημία, ο κορονοϊός. Θα δούμε άλλωστε όταν σας αποχαιρετήσω, θα δούμε και ένα βίντεο από το Open, από τον 79χρονο από τη Δαμασκηνιά, ο οποίος βγήκε από την εντατική. Θα το δούμε κλείνοντας. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλες ειδήσεις έχουμε. Ναι, να πάμε τώρα στον χώρο της Γούνας. Να πούμε ότι η εικόνα την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουναβιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας, ο Απόστολος ο Τσούκας, σε σχέση με την έκθεση Γούνας, την οποία προσδιορίσε ότι αν όλα πάνε καλά θα πραγματοποιηθεί τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δίνει μια άλλη νότα αισιοδοξίας σε ό,τι αφορά την οικονομία και δει ενός ευαίσθητου τομέα που είναι η Γούνα. Εγώ προσωπικά εκτιμώ, και με δεδομένο βέβαια αυτό που υπόθηκε από τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι περιμένουμε ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Οκτώβριο, ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε την πραγματοποίηση της Διεθνής Έκθεσης Γούνας στην Καστοριά. Τώρα, να θέτω σε αυτό το οποίο βέβαια αγωνίστηκε και ήταν μια πρόταση του Περιφερειάρχη Ειδικής Μακεδονίας του Γιώργου του Καζαρίδη να γίνει το Μάιο μήνα ένα παγκόσμιο συνέδριο Γούνας στην Καστοριά. Προσδιοριζόταν συγκεκριμένα 4 με 5 Μαΐου. Αυτό αναβλήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες που μου έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, ο Δημήτρης ο Κοσμίδης, σήμερα νωρίς το μεσημέρι, μου είπε ότι αυτό το συνέδριο, αν όλα πάνε καλά, ναι, θα πραγματοποιηθεί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Είναι μια πρόταση του Γιώργου του Κασαπηδίου, του Περιφερειακού Δικής Μακεδονίας, ο οποίος και τη στηρίζει. Και εκεί πραγματικά θα υποθούν πολλά. Άρα θα γίνει στην Αθήνα. Θα παρουσιάζει σήμερα το κομμάτι της Γούνας, αλλά και ποια είναι η δυναμική και πώς μπορεί να καλύψει και να καλυφθούν τα κενά τα οποία και τα προβλήματα που υπάρχουν στον ευαίσθητο τομέα που ακούει στον Γούνα. Ωραία, δεν θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, θα γίνει στην Αθήνα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός πλέον. Ναι, ναι, θα πάει στην Αθήνα. Μάλιστα, για να δούμε. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο συνέδριο, καταλαβαίνετε ότι εκεί έχει μια ιδιαιτερότητα και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό να θέλουν να το μεταλοποιήσουν στο κέντρο στην Αθήνα, γιατί εκεί βέβαια προσδοκούν ότι θα υπάρχει περισσότερος κόσμος ανά την Ιφίλιο. Τώρα, να επιστρέψουμε στα δικά μας και να πάμε βέβαια στην Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στα χτέλα αστικών γραμμών Κοζάνης. Να πούμε ότι για τη μεγάλη εβδομάδα είχαν διαφοροποιηθεί προς τα πάνω τα δρομολόγια των αστικών. Από ό,τι εκτιμώ και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου των χτέλα αστικών γραμμών του Θόδωρου του Μιχαηλίδη, αυτά θα υφίστανται και τις επόμενες μέρες και σιγά σιγά με την άρση των περιοριστικών μέρων, μέτρο θα αποκαθιστήσετε και η ομαλότητα σε ό,τι αφορά την κίνηση των κατοίκων από το κομμάτι από το Δήμο Κοζάνης. Επανέρχομαι όμως σε αυτό το οποίο εδώ και πολλές φορές το έχω πει, αλλά δυστυχώς η Δημοτική Αρχή Κοζάνης κλείνει τα αυτιά της. Έχω πει και τα χτέλ αστικές γραμμές, όπως είναι και τα υπεραστικά χτέλ, αλλά και γενικά όλη αυτή η εικόνα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας όπου υφίσταται, επιτελούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα κοινωνικό έργο. Η κρίση με την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και βέβαια η προηγούμενη κρίση, η δεκαετή με την οικονομική κρίση, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι τόσο η Δημοτική Αρχή Κοζάνης, όσο οι δημοτικές αρχές, οι οποίες έχουν στο εσωτερικό τους κτέλα αστικών γραμμών, αλλά και η Περιφερειακή Αρχή, πρέπει να καθίσει να δει σοβαρά την επιδότηση δρομολογίων σε κοινότητες που έχουν εκμηδενιστεί τα δρομολόγια γιατί είναι άγορες γραμμές. Αυτό θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά και υπεύθυνα. Δεν πρέπει να το περνάνε έτσι απλά, χωρίς να τους προβληματίζει. Να καθίσουν σε κάποιες περιοχές όμως που υπάρχουν κάτοικοι. Γιατί το να πάει ένα δρομολόγιο σε ένα χωριό που δεν ανεβαίνει κανένα αστικό, νομίζω δεν υπάρχει λόγος χρηματοδότησης. Υπάρχει περίπτωση, Δημήτρη, υπάρχει και στο οποιοδήποτε χωριό το οποίο κατοικείται με 100 ή 50 ή 60 ανθρώπους. Ναι, άλλο, ναι. Υπάρχουν κάποιοι που θα θέλουν να μετακινηθούν. Ναι. Αλλά όμως που δεν υπάρχει αστική ή υπεραστική συγκοινωνία, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετακίνηση. Ας λοιπόν δούμε σοβαρά μέσα από την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή τόσο και το χτελαστικό γραμμό όσο και τα υπεραστικά, την εικόνα που υπάρχει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μετακίνησης και εκεί πάνω να οικοδομήσουν και να υλοποιήσουν μια πολιτική η οποία θα έχει επιδοτημένα χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να μην υφίστανται και να υπάρχουν αγώνες γραμμές. Αυτό σε ό,τι αφορά τα χτελαστικό γραμμό. Έχουμε κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Ορίστε. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Ναι, τώρα να έρθω στο κομμάτι αυτό που ακούει στο όνομα Λάρκο. Σήμερα ξεκίνησε η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο σύνολο της Λάρκο ανά την Ελλάδα. Υπάρχει μια καθολική συμμετοχή σύμφωνα με ρεπορτάζ του ραδιοφώνου, ας πούμε, το οποίο το 902.gr, το οποίο κάνει λόγο γιατί ξεκίνησε αυτή
η αγωνιστική διάθεση και η κινητικότητα των εργαζομένων με 48 ώρια απεργιακή κινητοποίηση. Συγκεκριμένα τονίζεται ότι υπήρξε καθολική συμμετοχή, η οποία καθολική συμμετοχή πηγάζει μέσα από το κομμάτι ότι η απόφαση της κυβέρνησης αλλά και του ειδικού εκαθαριστή να μην προχωρήσουν στην καταβολή του δώρου του Πάσχα αλλά και της εξόφλησης της μισθοδοσίας του Μαρτίου, αφήνοντας απλήρωτους τους εργαζόμενους στις ημέρες των γιορτών, καθώς επίσης και η ενημέρωση από τον ειδικό εκαθαριστή ότι θα προχωρήσει σε περικοπές όπως κατάργηση των δώρων και του επιδόματος άδειας, προσωρινή μείωση μισθών, ένταξη των αποζημιώσεων των συνταξιούχων στη λίστα πιστωτών και άλλα, οδήγησε όπως ήταν φυσιολογικό να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι, να συστρατευτούν και να ξεκινήσουν από σήμερα το πρωί τη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Εδώ να θυμίσω ότι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης, έχει στείλει δύο φορές επιστολές στα Υπουργεία, στους υπουργούς που εμπλέκονται και του ζητά επιτακτικά να αποδοχτούν, να αποδοθούν άμεσα τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους, στους εργολάβους και ότι κινείται γύρω από τις δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι το θετικό. Ας ευχηθούμε και μετά. Απάντηση, ναι, δεν είχαμε κάποια απάντηση, η οποία να γίνει και γνωστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Και να κλείσουμε βέβαια να πούμε ότι για ακόμη μια φορά αυτό που κάναμε λόγο στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στη χώρα έχει γεννηθεί ένα πολύ ισχυρό κίνημα εθελοντισμού, έρχεται και βρίσκει, ας πούμε, θετική ανταπόκριση από αυτούς οι οποίοι είναι αποδέχτες. Ποιοι είναι αποδέχτες, κύρια? Ο τομέας υγείας. Δεν είναι τυχαίο όπου τα νοσοκομεία της χώρας και της Δυτικής Μακεδονίας βγαίνουν με ευχαριστήρια και ευχαριστούν όλους όσους έχουν συνεισφέρει εθελοντικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται αυτό ακριβώς το διάστημα για να κερδιθεί η μάχη με τον κορονοϊό. Στη δύσκολη αυτή η συγκυρία με την πανδημία, οι ιδιώτες είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή και στηρίζουν τα νοσοκομιακά μας ιδρύματα. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ο 79χρονος από τη Δαμασκηνιά, που τις τελευταίες 10 ημέρες νοσηλεύονταν στη ΜΕΦ του Αγίου Δημητρίου, βγήκε από την εντατική χθες το πρωί και μεταφέρθηκε ξανά στο ΧΕΠΑ, που είναι και το νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό. Πάμε να δούμε τα χειροκροτήματα των γιατρών και των νοσηλευτών στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Γιατροί και νοσηλευτές αποχαιρετούν με το πιο δυνατό χειροκρότημα τον 79χρονο που βγαίνει νικητής από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος. Έδινε για μέρες τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Η μάχη του ηλικιωμένου από τη Δαμασκηνιά, του πρώτου χωριού που μπήκε σε καραντίνα στη χώρα ενάντια στο φωνικό ιό, ήταν δύσκολη. Όμως τελικά κατάφερε να βγει νικητής. Τώρα, κάτσε εδώ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ το μεταφέρουν με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου θα συνεχίσει την οσηλεία του σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Μετά από ένα μήνα μάχης με τον κορονοϊό, ο 79χρονος από τη Δαμασκηνιά κατάφερε να βγει νικητής και να πάρει τελικά εξιτήριο από τη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Ανήμερα του Πάσχα, 79χρονος και η οικογένειά του έζησαν τη δική τους ανάσταση. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Με πήρε η εγγονή μου τηλέφωνο με την κόρη μου και μου είπανε το ευχάριστο, το πρώτο το Χριστός Ανέστη και μετά το δεύτερο Ανέστη. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες καταφέραμε να βγάλουμε έναν ασθενή, ο οποίος είχε πάρα πολλές μέρες παλέψει με τον κορονοϊό και τα κατάφερε. Οι γιατροί και νοσηλευτές όμως δεν σταματούν να αγωνίζονται. Μπορεί να πέτυχαν άλλη μια νίκη, ο πόλεμος όμως συνεχίζεται. Στο διπλανό θάλαμο της εντατικής δίνουν άλλη μια δύσκολη μάχη. Να κρατήσουν στη ζωή έναν άνδρα μόλις 35 ετών. Να βάλουμε σε μια θάλασσα αυτή που έχει ήδη λάστιχο εδώ. Να βάλουμε ένα καινούργιο φύλλο. Από πάντα την βάλεις, να σπίδα. Ή από εδώ. Φορούν τις ειδικές στολές και μπαίνουν πάλι στην εντατική. Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος με πνευμονία. Οι ώρες που περνούν είναι κρίσιμες. Οι γιατροί δεν φεύγουν ούτε λεπτό από το προσκεφαλό του. Του κρατούν το χέρι, τον υποβάλλουν σε εξετάσεις, κάνουν τα πάντα προκειμένου να τον επαναφέρουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, κόπος και ανησυχία όλων αυτών που ασχολούνται με τέτοια περιστατικά. Οι εικόνες μέσα από τους θαλάμους της εντατικής. Εκεί όπου καθημερινά, ακούραστα, όλο το νοσηλευτικό προσωπικό παλεύει με τον αόρατο εχθρό. Η ζωή μας είναι αυτή. Δεν είναι μόνο οι νοσηλευτές, είναι η καθαρίστρια, είναι η τραπεζοκόμος, η οποία σερβίρει το φαγητό σε ανθρώπους που είναι εν δυνάμει ασθενείς με τον κορονοϊό. Και αυτές οι στιγμές είναι η μεγαλύτερη τους ανταμοιβή, όταν καταφέρνουν και νικούν το θάνατο.